Σοκαρισμένη η νεαρή κοπέλα παραμένει πεσμένη στο δρόμο με το πόδι της φινωμένο στη σχάρα φρεατίου. Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV. Εικόνες που εκτυλίσσονται στην καρδιά του Ηρακλείου, με δεκάδες περαστικούς να σπέβδουν, να βοηθήσουν, αλλά και να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Δεν κάνω σχολεία στο τι να σχολιάσουμε τώρα. Ότι έλειπε μία ακτίνα ολόκληρη και δεν να σκοτωθήσει, για όνομα του Θεού. Η εφιαλτική περιπέτεια για την 30χρονη κοπέλα εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Παπανδρέου με την οδό Εροφυλής. Η νεαρή κοπέλα που διέσχιζε το δρόμο για να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, μέσα στο σκοτάδι δεν κατάλαβε πως από τη σχάρα του φρεατίου έλειπε μία ακτίνα. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο και ντροπή, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρω ποιος είναι υπεύθυνοι, η νομαρχία ποια είναι. Ο Δήμος. Αυτή. Κακό, πολύ κακό. Ναι, ντροπή. Μέσα σε δευτερόλεπτα έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, με το αριστερό της πόδι να σφινώνει στη σχάρα μέχρι το γόνατο και την ίδια να βρίσκεται πεσμένη ανάμεσα στο δρόμο και το πεζοδρόμιο, χωρίς να μπορεί να κινηθεί. Το περνάω κάθε μέρα. Αλλά αυτό καταρχήν απαγορεύεται, αυτό που έχουν βάλει εκεί πέρα. Μέσα στη αυτή. Το κλείνει το φρεάτιο, όσο αυτό. Όλα τα φρεάτια είναι κάτω από την επιφάνεια του δρόμου. Παρά τη βοήθεια από περαστικού, στάθηκε αδύνατο να βγάλει το πόδι της από το φρεάτιο και λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Πυροσβέστες αναγκάστηκαν να κόψουν ένα κομμάτι από τη σχάρα για να καταφέρουν να ανασύρουν την κοπέλα χωρίς άλλα παρατράγουδα. Εάν δει τον δρόμο στη Διός, πιο περπατάς καλύτερα σε ένα χωράφι, γιατί ξέρεις τα πέσεις. Προχτές έπεσα εγώ στη Διός και έπεσε το πόδι μου μέσα αυτό. Τους έχουμε πάρει τηλέφωνα, αλλά πολύ βοντό εντερήμο. Είναι μεγάλη παγίδα το φρεάτι, έτσι. Μεγάλη παγίδα. Το εξοργιστικό περιστατικό έχει προκαλέσει την αγανάκτηση περαστικών και περίοικων που μιλούν για τις δεκάδες παγίδες από τις οποίες κινδυνεύουν οι πολίτες. Από φρεάτια, λακκούβες και αμέτρητες κακοτεχνίες στους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Εικόνες που θυμίζουν μεσαιωνικές συνθήκες και όχι τη λειτουργία μιας πόλης το 2022 και όσα θα έπρεπε να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες. Υπάρχουν και καλοί δρόμοι. Λακκούβες, πράγματα, όλα είναι χάλια. Ζήσαμε στην Ευρώπη και ξέρουμε. Και εδώ στεναχωριόμαστε. Να ακούσουμε μόνο τους τουρίστες τι λένε. Γιατί εγώ ξέρω. Σχεδόν παντού στο Ηράκλειο έχουμε αυτά τα πράγματα. Και με τα αυτοκίνητα κινδυνεύουμε και με τα πόδια.